Καλή σας μέρα και καλή εβδομάδα. Καλή σας μέρα, κύριε Σκουρή και κυρία Σπανού. Τώρα πάμε σε εκλογές. Τώρα ευρωεκλογές ή εθνικές θα μας πείτε την εκτίμηση, ή και εθνικές μαζί θα μας πείτε την εκτίμησή σας. Με πόλωση, πού την αποδίδετε και θα σας βλάψει ως ΚΚΕ? Νομίζω δεν είναι η πρώτη φορά. Συνήθως στην πορεία, στην τελική ευθεία των εκλογικών μαχών, τα δύο κατά καιρούς μεγάλα κόμματα επενδύουν στην πόλωση. Πολλές φορές είναι τεχνητή αυτή η πόλωση. Επενδύουν στη σκανδαλολογία, και αυτό συμβαίνει τώρα επίσης, δεν το βλέπουμε για πρώτη φορά, προκειμένου να κρύψουν τις μεγάλες συγκλίσεις που έχουν στα μεγάλα και κρίσιμα ζητήματα, που είναι αυτά που σε τελική ανάλυση καθορίζουν και την ζωή του λαού. Και είναι λογικό τώρα, αν το δει κανείς, πού να αντιπαρατεθεί η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ, να αντιπαρατεθούν για τα ζητήματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουν συμφωνία και οι δύο στον Ευρωμονόδρομο. Στα ζητήματα του ΝΑΤΟ και των δεσμεύσεων της χώρας μας γύρω από αυτή την συμμαχία, επίσης έχουν συμφωνία. Να αντιπαρατεθούν στα ζητήματα των μνημονιακών νόμων που παραμένουν και ενισχύονται, ακόμη και αν τυπικά είμαστε εκτός μνημονίων. Και εδώ υπάρχει στρατηγική σύμπλευση. Άρα νομίζω ότι η πόλωση με όρους σκανδαλολογίας και τα λοιπά θα ενταθεί το επόμενο διάστημα για να κρύψει αυτό ακριβώς. Είναι ο δρόμος που θέλει. Και θα σας κάνω ένα ερώτημα, θα το καταλάβετε απολύτως. Είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία και ο ΣΥΡΙΖΑ? Κάποιοι λένε επιστρέφει το ΚΚΕ στο τι πλαστήρα, τι παπάγος. Κύριε Σκουρή, ίδιο δεν είναι κανένα κόμμα με κανένα άλλο. Γιατί αν ήταν ίδια θα ήταν ένα κόμμα και θα ήταν δύο διαφορετικά. Και μέσα στο εσωτερικό των κομμάτων αυτό είναι αξίωμα. Ήθελα να σας ρωτήσω επί της ουσίας, καταλαβαίνετε το... Υπάρχουν διαφορετικές αφετηρίες, υπάρχουν αν θέλετε διαφορετικές προτεραιότητες, υπάρχει αν θέλετε και ένα κοινό στο οποίο απευθύνεται περισσότερο ένας και λιγότερο άλλος, όμως υπάρχουν και ορισμένες σταθερές. Mm-hmm. Και στα κρίσιμα, επαναλαμβάνω, ζητήματα, στα στρατηγικά ζητήματα, mm-hmm. μνημόνια, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, που σε τελική ανάλυση αυτά είναι που καθορίζουν την ζωή του λαού και όχι το μείγμα πολιτικής που επιλέγει ο ένας ή ο άλλος, σε αυτά υπάρχει σύγκληση. Υπάρχει σύγκληση, φυσικά. Και μάλιστα εδώ μπορούμε να πούμε και το εξής, ότι σε ορισμένα ζητήματα, τα οποία αν θέλετε ήταν προνόμιο παλιότερα της Νέας Δημοκρατίας ή του ΠΑΣΟΚ, όπως είναι ο προσανατολισμός της χώρας στο Ευρωπαϊκή Ένωση και ΝΑΤΟ, ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον έχει δώσει τα ρέστα του. Mm-hmm. Έχει φάει πραγματικά το ψωμί από το στόμα της Νέας Δημοκρατίας. Έχει δώσει ακόμη μεγαλύτερες εξετάσεις σε αυτό το κομμάτι. Και αυτό, αν θέλετε, είναι κάτι που οι πραγματικά προοδευτικοί άνθρωποι, όχι αυτούς που βαφτίζει προοδευτικούς ο ΣΥΡΙΖΑ για να κάνει όλες αυτές τις τυχοδιοκτικές συμμαχίες, είναι κάτι το οποίο μπορούν να το αξιολογήσουν, να το κρίνουν και να αποτελέσει και κριτήριο ψήφου μπροστά στις εκλογές. Τώρα, Νοβάρτης, σκανδαλολογία ή σκάνδαλο? Σκάνδαλο Νοβάρτης υπάρχει. Νομίζω δεν υπάρχει κάποιος που το αφισβητεί αυτό το ζήτημα. Από τη στιγμή που όλα αυτά τα χρόνια, και συνεχίζεται φυσικά αυτό, το φάρμακο είναι εμπόρευμα, ότι υπάρχει ένας τεράστιος τζίρος, κέρδη αμύθιτα γύρω από το φάρμακο, τις φαρμακοβιομηχανίες κτλ., είναι προφανώς ότι σε αυτό το έδαφος αναπτύσσονται και σχέσεις διαπλοκής, διαφθοράς και ούτω καθεξής. Όμως είναι άλλο ζήτημα αυτό. Και φυσικά αυτό το σκάνδαλο πρέπει να διερευνηθεί μέχρι τέλους. Και εμείς αυτή τη στάση κρατήσαμε από την πρώτη στιγμή. Και που στα πολιτικά έφανε... πρόσωπα. Βεβαίως. Εμείς, αν θέλετε, ήμασταν το μοναδικό κόμμα, κύριε Σκουρή, να θυμίσω, στη Βουλή, όταν συστάθηκε η Εξεταστική Επιτροπή, η οποία ήταν βραχίδια βέβαια, γιατί διαλύθηκε πάρα πολύ γρήγορα. Ήμασταν το μοναδικό κόμμα που είχαμε πει ότι πρέπει να γίνει έρευνα ακόμη και για τα παραγεγραμμένα αδικήματα. Γιατί μπορεί να γίνεται μια συζήτηση περί της δωροδοκίας, αν έχει παραγραφεί ή όχι, με τις δηλώσεις του κυρίου Αθανασίου, του κυρίου Βενιζέλου και πάει λέγοντας. Όμως, για το ζήτημα της απιστίας, παραδείγματος χάρη, κανένας δεν αμφισβητεί ότι αυτό, εννοώ κανένας από του ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ, ότι αυτό είχε παραγραφεί. Εμείς είχαμε πει τότε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι θα μπορούσε να γίνει έρευνα
ακόμη και για τα παραγεγραμμένα αδικήματα. Και φυσικά αυτό δεν είναι σε αντιπαράθεση με την έρευνα που κάνει η δικαιοσύνη, αλλά η μία θα μπορούσε να λειτουργεί βοηθητικά της, της άλλης. Όμως είναι άλλο ζήτημα αυτό, όλα να ερευνηθούν, να έρθουν στο φως, να τιμωρηθούν οι όποιοι ένοχοι υπάρχουν, και είναι άλλο πράγμα το ότι η σκανδαλολογία δεν υπάρχει, δεν υφίσταται και δεν αξιοποιείται προεκλογικά για να κρύψει αυτό που σας είπα πριν, τις προεκλογικές, τις στρατηγικές ταυτίσεις κυρίως των δύο μεγάλων κομμάτων. Και λέω πάλι, δεν είναι η πρώτη φορά που το ζούμε. Αν θυμηθούμε παλιότερα, ανάμεσα στο Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία, το Βατοπέδι, τις Ζήμες κτλ., έχουμε μεγάλη πείρα μέχρι που φτάσαμε να συγκυβερνούν αυτά τα κόμματα που το προηγούμενο διάστημα τσακώνονταν γύρω από τα σκάνδαλα. Πρόταση, να το πω αλλιώς. Αν εκλεγεί ένας από τον κύριο Δανέλη ή την κυρία Κουντουράη και ιδίως στις ευρωεκλογές, δεν θα υπάρχει κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ταυτόχρονα, πολλοί λένε σε μια τέτοια περίπτωση μπορεί να γίνει πρόταση μομφής από τη Νέα Δημοκρατία. Ταυτόχρονα, στελέχη του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης που συνομιλούμε εδώ στο σταθμό μαζί τους, μας λένε ότι αν η διαφορά είναι μεγάλη στις ευρωεκλογές υπέρ της Νέας Δημοκρατίας, θα ζητήσουν εκλογές τον Ιούνιο. Εσείς θα επιδιώξετε κάλπες τον Ιούνιο, κύριε Σκουρή, σε αυτές τις περιπτώσεις? Αν θυμάστε, το είχαμε πει και εδώ και από την εκπομπή σας, και ο γραμματέας μάλιστα το είχε πει στην εκπομπή σας. Αλλά σε άλλη, αλλά υπάρχοντας κοινοβουλευτική πλειοψηφία, Σύμφωνοι, αλλά είχαμε πει πριν 5-6 μήνες, όταν το ζήτημα ήταν πάλι επίκαιρο με αφορμή τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι είναι γελίο να πας σε μια τέτοια διαδικασία από τη στιγμή που ήδη είμαστε σε προεκλογική περίοδο. Και δεν εννοώ προεκλογική περίοδο για τις ευρωεκλογές. Είμαστε σε προεκλογική περίοδο για τις βουλευτικές εκλογές, ανεξάρτητα αν αυτές γίνουν Ιούνιο, Σεπτέμβρη κτλ. Λοιπόν, πόσο μάλλον είναι γελίο να γίνει για μια τέτοια συζήτηση να γίνει τον Ιούνιο με όλη αυτή τη διαδικασία περί μομφής και ούτω καθεξής. Η κυβέρνηση έχει έναν συσχετισμό. Λοιπόν, συνταγματικά δεν την εμποδίζει να υπάρχει, να λειτουργεί και ως μειοψηφία μέσα στη Βουλή. Είναι άλλο πράγμα το πολιτικό ζήτημα ή το πολιτικό κόστος, αν θέλετε. Όμως από τη στιγμή που είμαστε σε προεκλογική περίοδο, από τη στιγμή που ούτως ή άλλως σε λίγους μήνες, σε λίγες εβδομάδες θα έχουμε εκλογές, είναι γελίο, είναι αστείο να συζητάμε για οτιδήποτε, άλλο. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκιώκα. Αυτό το προοδευτικό μέτωπο, η προοδευτική συμμαχία, σας ανησυχεί, μπορεί να σας κόψει ψήφους? Εκτιμάτε ότι είναι στρατηγική επιλογή του Πρωθυπουργού? Κύριε Σκουρή, η ιστορία, η εμπειρία, η πρόσφατη έχει δείξει ότι οι συμμαχίες που κάνει κατά καιρούς ο κύριος Τσίπρας καταλήγουν στο αντίθετο από αυτό για το οποίο φτιάχνονται. Θυμάστε, το αντιμνημονιακό μέτωπο κατέληξε σε μνημόνιο. Το μέτωπο του όχι στο δημοψήφισμα κατέληξε σε ένα ναι μετά το δημοψήφισμα και σε ένα νέο μνημόνιο. Άρα και αυτή η καρικατούρα προοδευτικής συμμαχίας που φτιάχνει με όλα αυτά τα φθαρμένα υλικά από παλιά στελέχη του Πασό και της Νέας Δημοκρατίας, από γυρολόγους πολιτικούς, από φίλους του Αμβρόσιου, σας άκουγα που το λέγατε και πριν βγω στον αέρα. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό και μόνο δείχνει και το περιεχόμενο αυτής της συμμαχίας. Είναι ένα προεκλογικό κατασκεύασμα, λοιπόν, προκειμένου να, αν θέλετε, να πιέσει κατά κύριο λόγο το χώρο του Κινάλ, του Πασόκ, γιατί πλέον στο χώρο της Σοσιαλδημοκρατίας κινούνται και οι δύο. Όμως την ίδια στιγμή εμείς λέμε ότι είναι ένα ακόμη κριτήριο για τον πραγματικά προοδευτικό και αριστερό κόσμο που βλέπει αυτό το αλυσβερίς και αυτό το παζάρι, για να γυρίσει την πλάτη οριστικά στο ΣΥΡΙΖΑ και στον κύριο Τσίπρα και να συμπορευτεί με το ΚΚΕ. Και είναι θετικό ότι τέτοια δείγματα στις εκδηλώσεις που κάνουμε ανά την Ελλάδα, στα ψηφοδέλτια που συγκροτούνται αυτή την περίοδο και στο επίπεδο ευρωεκλογών και τοπικών δημοτικών και περιφερειακών εκλογών, έχουμε τέτοια θετικά δείγματα. Και ένα τελευταίο ερώτημα. Μπορεί αυτό το μέτωπο του κυρίου Τσίπρα να ενισχύσει το Κινάλ? Δηλαδή, εκτιμάτε ότι θα παλέψετε για την τρίτη θέση μαζί με τη Χρυσή Αυγή και το Κίνημα Αλλαγής στις ευρωεκλογές? Εμείς θεωρούμε ότι θα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα, ένα πάρα πολύ θετικό μήνυμα και για τον ελληνικό λαό, αλλά και για τους λαούς της Ευρώπης,
η Χρυσή Αυγή να γκρεμιστεί από την τρίτη θέση και στη θέση της να είναι, και στη θέση της να είναι το ΚΚΕ. Θα είναι ένα πολύ θετικό μήνυμα μπροστά και σε όλη αυτή την συζήτηση που γίνεται περί ανόδου της ακροδεξιάς, περί ανόδου του φασισμού κτλ. Γιατί κακά τα ψέματα, κύριε Σκουρή, όταν υλοποιείς μια αντιλαϊκή πολιτική στο όνομα της προόδου της αριστεράς του αντιφασισμού, στην πραγματικότητα δεν πολεμάς τον φασισμό και την ακροδεξιά, αλλά αντίθετα τον ενισχύεις και τον τροφοδοτείς. Άρα έχει σημασία σε αυτές τις εκλογές και στις ευρωεκλογές και φυσικά στις βουλευτικές εκλογές να γκρεμιστεί η Χρυσή Αυγή από την τρίτη θέση και να είναι στη θέση της στο ΚΚΕ. Να σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά, και εγώ ευχαριστώ.